Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας από την Ελλάδα καθώς και από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα όπως και κάθε μέρα να δούμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα από τις εφημερίδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα Τετάρτη 7 Μαΐου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα στα νέα για τη Χρυσή Αυγή, είναι ο κεντρικός τίτλος. Γερμενής και Μπούκουρας με χειροπέδες και σήμερα στη Βουλή. Μεταξύ κάλπης και φυλακής, γράφει. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτό το κόμμα πρέπει να τεθεί, πιστεύω ότι αυτό το κόμμα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Ενώ παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπου γράφει «Η δημοκρατική εντυμότητα δεν αποτελεί πολιτικό εκβιασμό». Επέμεινε και χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος ότι η ενδεχόμενη αποδοκιμασία της ελιάς σε εκλογές θα σημαίνει υποχώρηση του Πασόκ από την κυβέρνηση. Από πότε η δημοκρατική εντυμότητα εκλαμβάνεται ως πολιτικός εκβιασμός, δήλωσε, ενώ στη φωτογραφία τον βλέπουμε με τον ομόλογο του από τα Εμιράτα, όπου γράφει «Η επιστροφή των Αράβων. Αγοράζουν Ελλάδα και πάλι οι Άραβες». Βλέπουμε και την σχετική φωτογραφία όπου υπογράφουν την συμφωνία. Περνάμε τώρα στο Έθνος, όπου βλέπουμε το εγχειρίδιο επιτυχίας για τις πανελλαδικές διαθέτει σήμερα το Έθνος. Έμπειροι βαθμολογητές επισημαίνουν τα συνήθη λάθη των υποψηφίων. Οι έξυπνες κινήσεις για μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα. Αποστέλλονται τα δελτία των εξεταζομένων αρχές Ιουλίου τα μηχανογραφικά. Όλα αυτά λοιπόν στο ένθετο παιδεία σήμερα στο Έθνος. Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο, όπου διαβάζουμε όλες οι αλλαγές που προβλέπει η υπουργική απόφαση. Ευνοϊκότερα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται στα 6.500 ευρώ από 6.000 για άγαμους, στα 9.750 ευρώ από 9.000 για έγκαμους με ένα παιδί και στα 10.833 ευρώ από 10.000 για οικογένεια με δύο παιδιά. Μείωση ωστόσο μπορούμε να βρούμε και βλέπουμε και στη μείωση του επιδόματος, ανάλογη με το ποσό κατά το οποίο το ετήσιο εισόδημα του 2012 κάθε νέου δικαιούχου υπερβαίνει το αρχικό εισοδηματικό όριο. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στον αναλυτικό πίνακα με τα ποσά ανά εισόδημα και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Περνάμε τώρα στην Καθημερινή, όπου βλέπουμε μια φωτογραφία για την κλιματική αλλαγή. Γράφει μάλιστα καταστροφικές αποδείξεις της κλιματικής αλλαγής. Οι πυροσβέστες παρακολουθούν μια μεγάλη φωτιά η οποία πλησιάζει αθλητική κατασκήνωση νότια της λίμνης Χιους στην Καλιφόρνια. Οι περσινές μεγάλες πυρκαγιές στην πολιτεία είναι μία από τις πολλές ενδείξεις πως οι ΗΠΑ βιώνουν ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τη σχετική ομοσπονδιακή έκθεση των ΗΠΑ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ο τυφώνας Σάντι το 2012, η άνοδος στη στάθμη των υδάτων από το Norfolk μέχρι το Μαϊάμι κατά μήκος του Ατλαντικού, οι θηριώδεις πυρκαγιές σε πολλές δυτικές πολιτείες και ο καύσωνας που καταστρέφει τις οδιές στις μεσοδυτικές περιοχές της χώρας, συγκαταλέγονται στις ορατές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Βλέπουμε, όπως είπαμε, και την σχετική φωτογραφία. Περνάμε όμως τώρα και στην εφημερίδα των συντακτών, όπου βλέπουμε ένα ακόμα βήμα στην αναγνώριση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δώρο σε εμπόρους της εκπαίδευσης. Μετροπολογία στη Βουλή, λοιπόν, αναγνωρίζουν ιδιωτικά αμερικανικά και ελληνικά ιδρύματα ως πανεπιστήμια. Αυτή η είδηση από το χώρο της παιδείας, ενώ παρακάτω βλέπουμε για το συνταξιοδοτικό, στο οποίο διαβάζουμε εγκλωβίζονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, συνωστισμός στην πόρτα εξόδου από την εργασία για εκπαιδευτικούς και άλλους υπαλλήλους του δημοσίου εν ώψη του ασφαλιστικού αρμαγεδόνα μετά τις εκλογές, γράφει χαρακτηριστικά σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Σειρά έχει τώρα η Ελευθεροτυπία. Ήφεση και το 2014 προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός. Ο ΑΣΑ αδειάζει κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αδυναμία μείωσης του δημοσίου χρέους, ανεργία στο 27% κάμψη επενδύσεων και αποπληθωρισμός και του χρόνου. Διαβάζουμε λοιπόν, ενώ παραπάνω βλέπουμε τον κύριο Στουρνάρα, όπου γράφει χαρακτηριστικά η Ελευθεροτυπία, τώρα βαφτίζει το κούρεμα με χρεοκοπία. Δεμένος ο Στουρνάρας λοιπόν στο γερμανικό άρμα, τόπο έπιασε το Forget It Γιάννης του Βόλφγαν Σόιμπλε στο Γιάννη Στουρνάρα. Και η Ελλάδα προσδέθηκε στο γερμανικό άρμα και στο θέμα της διαχείρισης του χρέους, προειδοποιώντας ότι ένα νέο κούρεμα του χρέους θα σημάνει χρεοκοπία.
Ενώ παρακάτω βλέπουμε τη φωτογραφία για την Ουκρανία, όπου λέει ώρα 0 για την Ουκρανία. Με τις εκλογές πιστεύει το Κίεβο πως θα λύσει τα προβλήματα της Ουκρανίας και ζητά βοήθεια από την διεθνή κοινότητα. Περνάμε τώρα στην Δημοκρατία. Ο τίτλος είναι λοιπόν «Στη Δημοκρατία το τέλος του Βενιζέλου». Να μην ξεχάσει να επιστρέψει φεύγοντας την πολυτελή θωρακισμένη BMW των 750.000 ευρώ, ενώ ο Σαμαράς λέει πως δεν κινδυνεύει η σταθερότητα. Επιμένει λοιπόν, χωρίς το Πασόκ δεν υπάρχει η κυβέρνηση, δηλώνει ο κύριος Βενιζέλος. Δεν πιάνει με τίποτα το 10% που έχει θέσει ως στόχο για τις ευρωεκλογές το κόμμα του. Ενώ παραπάνω βλέπουμε την απογείωση του Κασιδιάρη, ξαφνικά το Μέγκα παραδέχεται τα υψηλά ποσοστά του για τον Δήμο της Αθήνας. Αυτά λοιπόν και από εδώ και από τη Δημοκρατία. Ενώ περνάμε στην ημιρεσία όπου βλέπουμε τα μεγάλα deals και στον ιδιωτικό τομέα. Οι ξένοι επιστρέφουν. Η αποκρατικοποίηση των ΔΕΚΟ και τα ακίνητα του Δημοσίου, πόλος έλξης για τους επενδυτές. Ο Εμμύρης έντονο ενδιαφέρον λέει από θεσμικούς, ενώ ο Σεϊχής Αμπντάλα Αλ Ναγιάν, υψηλές επαφές Αράβων στην Αθήνα. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις και πιστεύουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για να προσελκύσει επενδύσεις και τουρισμό από όλον τον κόσμο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Ημιράτων. Ενώ παραπάνω βλέπουμε για τον πρόεδρο του Πασόκ που λέει χωρίς προοδευτικό πόλο δεν υπάρχουν κυβερνητικές ισορροπίες. Αναταράξεις λοιπόν από το δίλημα του Βενιζέλου, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει πως δεν κινδυνεύει η σταθερότητα. Περνάμε τώρα και στην Αυγή, όπου πανικόβλητοι είναι οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, σύλλονται σε εκλογές. Παύλα δημοψήφισμα βλέπουμε. Παρακάτω βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δηλώνει πως οι ευρωεκλογές θα μας αναδείξουν πρώτο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι η συνέχιση της λιτότητας με οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα θα περιφρονεί τη θέληση του λαού, θα παραβιάζει ευθέως την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Ενώ ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει πως θέλω το αποτέλεσμα των εκλογών μου να μου δώσει το δικαίωμα να βγω από την κρίση για τα καλά και πιστεύω πως αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα. Το πρόβλημα θα το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγγελος Πενιζέλος από την πλευρά του δηλώνει χωρίς εμάς δεν υπάρχει κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση ανήκει στη συνεργασία. Αν δεν έχεις την εντολή ή έστω την ανοχή, την κατανόηση του λαού, δεν μπορείς να πορευτείς. Άρα το πρόβλημα είναι η κυβερνητική σταθερότητα. Κρίση λοιπόν βλέπουμε ανάμεσα στους τρεις ηγέτες των τριών κομμάτων. Να περάσουμε όμως τώρα και στον ριζοσπάστη, όπου βλέπουμε ανάπτυξη και λιτότητα πάνε μαζί στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση σε Επιτροπή της Βουλής για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018. Ενώ παραπάνω βλέπουμε τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, όπου λέει ισχυρό κουκουέ για να έχει στήριγμα ο λαός, ομιλία του μέλους της γραμματείας του κουκουέ και υποψηφίου ευρωβουλευτή στην Πεύκη. Ενώ παραδίπλα βλέπουμε για τον κύριο Κουτσούμπα, όπου λέει προοπτική για το λαό δεν είναι η ανακύκλωση της φτώχειας και της ανεργίας. Αποσπάσματα από τη συνέντευξή του σε ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς. Και παρακάτω αναφέρεται στις φοιτητικές και σπουδαστικές εκλογές. Περνάμε τώρα στην ναυτεμπορική, όπου βλέπουμε την έκθεση για την πιθανή νέα αξιολόγηση με την προϋπόθεση καλού σεναρίου ανάπτυξης χρέους. Υπό αναβάθμιση από την Fitch, η περιφέρεια της Ευρωζώνης. Ενώ βλέπουμε ακριβώς από κάτω μια φωτογραφία για το ECOFIN από το 2016 λοιπόν, ο φόρος Tobin. Στην επιβολή του αργότερο από την 1η Ιανουαρίου του 2016, φόρου επί του χρηματοπιστωτικού συναλλαγών δεσμεύτηκαν χθες υπό μορφή ενισχυσμένης συνεργασίας 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η υποβολή του φόρου θα περιοριστεί αρχικά μόνο στις μετοχές και σε ορισμένα παράγωγα προϊόντα, τα οποία ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί. Το ECOFIN υιοθέτησε χθες οριστικά και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ενοποίηση. Περνάμε τώρα και στην Εσπρέσο, όπου βλέπουμε κεντρικό πρωτοσέλιδο από την Showbiz για την αποκάλυψη ο ηθοποιός και δημοσιογράφος το διέλυσαν έπειτα από 2 χρόνια γάμου και ένα παιδάκι, αναφερόμενο στον Κώστα Αποστολάκη και την Αμελία Αναστασάκη, η οποία πάνε για διαζύγιο. Κάτω αριστερά βλέπουμε σουίτες στα 35.000 πόδια, πτήσεις 5 αστέρων, διαθέτει μια αεροπορική εταιρεία, η οποία όπως είδαμε διαθέτει και σουίτες μέσα στα αεροσκάφη της. Είδαμε λοιπόν τα νέα από τις πολιτικές εφημερίδες. Θα περάσουμε όμως τώρα να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε λοιπόν στη Sport Day σήμερα.
Έγινε και αυτό στον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης αναζητεί τον νέο πρόεδρο της ΠΑΕ από τις αγγελίες. Ζητείται πρόεδρος. Λοιπόν, όσοι τηλεφώνησαν για την αγγελία που δημευσίεσε η εταιρεία Sport Recruitment, πληροφορήθηκαν ότι ο ΠΑΟΚ ζητεί πρόεδρο και εμπορικό διευθυντή. Αυτά λοιπόν από τη Sport Day, ενώ η Goal News βλέπουμε το πρωτοσέλιδό της που γράφει «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ». Λίγοι είχαν πιστέψει σε εκείνη την προσπάθεια. Είχαμε τη δίψα 10 ολόκληρων χρόνων. Ελπίζουμε να ζήσουμε ξανά τέτοιες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Έφυγε η μεγάλη κυρία της Ένωσης, Βασιλική Καραγιάννη. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πως έρχεται στην Αθήνα ο Τσιμπούρ. Ο Αλγερινός προσγειώνεται την επόμενη εβδομάδα και ψάχνει τον τρόπο να αποδεσμευτεί από την Νότιχαμ. Προχωράει η υπόθεση Κοροβέση, ενώ κίνδυνο βλέπουμε και ο ορισμός του αγώνα για τον Περαμαϊκό στο Πέραμα. Να περάσουμε όμως τώρα και στο φως των σπορ, όπου βλέπουμε «Εγώ θα το λύσω» με την Τίγκρες, δηλώνει. Κλεισμένος ο Φορτούνης λοιπόν, ο Μίτσελ αποφασίζει αν θα πέσουν υπογραφές με τον 22χρονο Μέσο, που θα ανήκει στην Κάζελτεν, παλεύει και για Σκόκο ωστόσο. Ενώ αριστερά βλέπουμε το παίρνει πάνω του Άλαν Πουλίδο και με μήνυμα προς τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζει ότι θα ρυθμίσει ο ίδιος το ίδιο θέμα που έχει προκύψει με το συμβόλαιό του. Σειρά έχει τώρα η Πράσινη, όπου βλέπουμε αποκλειστικό έχει σήμερα η Πράσινη, πρότυπό μου ο Μπατίστ. Μπουλντόζας δεκαετίας γράφει λοιπόν. Ο Διαμαντάκος έβαλε τα καλάθια στον Απόλλωνα και έδειξε πως το μέλλον είναι εδώ. Στα γενέθλιά του Διαμαντίδη το θηρίο από τη Σπάρτη έκλεψε την παράσταση με 9 πόντους σε 15 λεπτά. Ενώ συνεχίζουμε σούπερ και ο Γιανουκόβιτς με 10 πόντους, 6 rebound και 4 assist. Πάει για σκούπα αύριο στην Πάτρα το Τυφίλι μετά το 88-61 στο ΟΑΚΑ. Σειρά έχει τώρα η ώρα των σπορ. Χτυπάει σε τρία μέτωπα βλέπουμε. Ντάνκο Λάζοβιτς ετοιμάζεται κίνηση για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό που εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της κοινόμαυρης λίστας. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης στον πρώτο λόγο η ΑΕΚ αναμονή λόγω play-off. Ενώ από την Αργεντινή βλέπουμε έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένοι στόχοι εξετάζοντας προς το παρόν μέσω DVD και μετά από αυτό θα ακολουθήσει και το ανάλογο ταξίδι. Ο πρωταθλητής τώρα. Βλέπουμε όλα για τον Διόπ. Γυρίζει ο Φορτούνης, πάνω-πάνω διαβάζουμε αλλά ολοκληρώνεται η μεταγραφή. Ενώ ο Πουλίδο δηλώνει πως έρχομαι για νέους τίτλους. Τρελαμένος είναι ο Μεξικανός με τον θρύλο. Ενώ κάτω-κάτω βλέπουμε ο θρύλος δίνει τα πάντα για να κλείσει τον Σενεγαλέζο Άσο. Γάλλος μάνατζερ τρέχει για το σχετικό θέμα. Στον Γαύρο τώρα. Ραγδαίες εξελίξεις στα μεταγραφικά του θρύλου. Έδεσε Πουλίδο, κλείνει Διόπ. Πλέον μόνο αν εμφανιστεί ως για μαγείας άλλο συμβόλαιο από την Τίγκρες, αλλάζει το σκηνικό. Σίγουρος και ο παίκτης που έχει ήδη φύγει από τη χώρα του. Ο Ολυμπιακός και Λεβάντε, πολύ κοντά σε συμφωνία, παραδέχονται οι μάνατζερ του Αφρικανού Άσου. Στη Live Sport τώρα βλέπουμε Τυφώνας είναι ο κεντρικός τίτλος, παίζει και ο Αμραμπάτ. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε δηλώσεις του Πάπε Ντιόπ, του Νάτσο Σκόκο και του Κώστα Φορτούνη. Μεταγραφικό τζουνάμι λοιπόν στο λιμάνι, καθώς τρεις υποθέσεις θεωρούνται τόσο προχωρημένες ώστε μπορούν να κλείσουν μέσα στο μήνα. Ενώ η βόμβα Στόκο είναι έτοιμη για πυροδότηση. Διαβάζουμε τώρα στη Γάτα, όπου βλέπουμε με 39 παιχνίδια και 3 μονά αποδεκτά το κουπόνι. 6 άσοι που δύσκολα σπάνε. 2-1 παρακάτω βλέπουμε το σκορ της ημέρας. Δύο επιλογές με αυτό το σκορ από τη Σουηδία και τη Σκωτία με αποδόσεις 6,5 και 7,5. Τρία ημίχρονα τελικά από τη Σούπερ Λίγκα, την Τουρκία και τη Γαλλία που πληρώνουν από 4,20 έως 4,40. Είδαμε λοιπόν και τις εξελίξεις στον χώρο του αθλητισμού. Να δούμε όμως τώρα και μερικά από τα έως τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο για σήμερα. Ο μύθος της αποχής είναι ο τίτλος. Ένας στους τρεις ψηφίζει προαιρετικά. Άνω των 70 ετών, σχεδόν 2,3 εκατομμύρια εκλογής. 1 εκατομμύριο είναι και οι Έλληνες ομογενείς. Αυτό ήταν το πρώτο πρωτοσέλιδο. Να περάσουμε όμως τώρα στο επόμενο, όπου βλέπουμε τα νέα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια λοιπόν για άγαμους και έγκαμους με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα παραδείγματα στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο στο zoogla.gr. Ενώ το επόμενο είναι αφορά
είναι μια οικολογική είδηση. Μετέτραψαν δάσος σε σκουπιδότοπο. Στο Εδόλιο, λοιπόν, για αυτή την πράξη, ο Δήμαρχος Βύρωνα, καθώς και εργολάβη για τη ρύπανση δασικής έκθεσης. Σχετικές φωτογραφίες για το σχετικό θέμα μπορείτε να βρείτε φυσικά στο zoogla.gr. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε τον Παύλο Χακάλη, ο οποίος είναι υποψήφιος με τη στήριξη των ανεξάρτητων Ελλήνων για την περιφέρεια Αττικής. Οι εκλογές λοιπόν για την περιφέρεια είναι η μάχη προσώπων και προσωπικότητων στις σημερινές εκλογές. Προτεραιότητές του είναι να ανακτήσει το πολιτικό σύστημα την αξιοπιστία του, να γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμός για τις επιδιώξεις της περιφέρειας, με το βλέμμα στραμμένο όμως στο μέλλον και να αναδείξουμε το εμείς κόντρα στο εγώ. Να δούμε την σχετική συνέντευξη του κύριου Χακάλη. Ελλήνων και σημαία Αττική συμμέτοχη στο αύριο. Από το Σανίδη στη Βουλή και τώρα στην περιφέρεια. Γιατί? Η ανάμειξη με την πολιτική είναι ένα θέμα εσωτερικής ανάγκης. Εσωτερικής ανάγκης για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος που δουλεύει 35 χρόνια σε ένα χώρο συγκεκριμένο και προσφέρει χαρά και γέλιο είναι και αυτός ένας πολίτης. Και το ενδιαφέρον του για αυτό που έχει κάνει, την προσφορά δηλαδή προς τους συνανθρώπους του, θέλει να το μεταλαμπαδεύσει σε μια άλλη διαδικασία που είναι η έννοια της πολιτικής,
με την έννοια ότι η αγάπη που εισέπραξε τόσα χρόνια θα πρέπει να ανταποδώσει με αγάπη για αυτό το οποίο πρόκειται να κάνει για αυτούς τους πολίτες. Είμαι και εγώ ένας πολίτης αυτής της χώρας, έχω δικαίωμα να ασχολούμαι με τα κοινά. Ασχολήθηκα λοιπόν με την είσοδο στην πολιτική με το κόμμα των Εξαρτήτων Ελλήνων. Εδώ είναι οι εκλογές για την περιφέρεια, όπου πάνω απ' όλα πιστεύω ότι είναι μια μάχη προσώπων και προσωπικότητων. Και αυτό που ενδιαφέρει είναι να αναδειχθεί η προσωπικότητα του καλλιτέχνη Χαϊκάλη με την προσωπικότητα του πολιτικού και το όραμά του για αυτό που θέλει να κάνει στην περιφέρεια Αττικής. Είναι μεταξύ των ερωτήσεων που ήθελα να σας κάνω, αναφορικά βεβαίως με τις προτεραιότητές σας, αν κομίζετε ως άνθρωπος του πολιτισμού κάτι στην πολιτική. Η ιδεολογική πλατφόρμα, η καλλιτεχνική μορφή της ιδεολογικής πλατφόρμας, θα έλεγα, είναι ότι θέλω να ανακτήσει η πολιτική, το πολιτικό σύστημα, πάλι την αξιοπιστία του. Όποια αξιοπιστία και αν είχε, αλλά θέλω να την εδραιώσει πια με τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο συστατικό της δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός για το τι θέλει να κάνει η περιφέρεια και πώς θα έπρεπε να δουλεύουμε, σαν μικρογραφία το βλέπω, μιας κοινωνίας και μιας οικογένειας. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό τι έχουμε να κάνουμε για το μέλλον. Και το τρίτο είναι να αναδείξω την αίσθηση του γενικού συμφέροντος που πρέπει να διακατέχει όλους τους Έλληνες. Να σταματήσει δηλαδή αυτό το γνωστό η κατσίκα του γείτονα και να περάσουμε όλοι μαζί στην ανάδειξη του εμείς και όχι του εγώ. Μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να αναδείξουμε αυτή την ταυτότητα του Έλληνα που ίσως την είχε και την έχει ξεχασμένη από το βάθος του χρόνου, γιατί τον έχουν απασχολήσει χιλιάδες άλλα προβλήματα. Αυτή είναι η καλλιτεχνική μορφή, θα έλεγα, της ιδιωτικής πλατφόρμας. Από εκεί πέρα, το πώς θα το υλοποιήσουμε έχει πάρα πολλές μορφές. Οι προτεραιότητές σας? Η προτεραιότητα σε πρώτο πλάνο πάντα, για να μιλάμε έτσι και κινηματογραφικά, είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προφίλ της περιφέρειας. Του κοινωνικού προσώπου. Να σταματήσουμε πια να δίνουμε βάρος στην περιφέρεια μόνο στο τι έργα κάνει. Φυσικά τα έργα αυτά θα γίνουν, γιατί είναι απαραίτητο. Θεωρώ το 2014 ότι είναι ντροπή να έχουμε ακόμα βόθρους, να μην υπάρχουν αποχετευτικά προγράμματα, να μην υπάρχουν αντιπλημμυρικά προγράμματα και αν υπάρχουν, να μην έχουν απορροφηθεί τόσο πολύ. Άρα αυτά θα πρέπει να τρέξουν σε πρώτη βάση. Το θέμα των σκουπιδιών επίσης, που αυτή τη στιγμή αποτελεί προτέρημα αναγκαστικό γιατί ο Χιτά της Φυλής κλείνει. Έχει γεμίσει δηλαδή, αλλά εγώ μιλάω και για το πώς θα βελτιωθεί η καθημερινότητα των Ελλήνων με μικρά πράγματα, όπως είναι η αδικημένη, εσκεμμένα ή όχι δεν έχει σημασία, αλλά εγώ τους θεωρώ αδικημένους, πώς είναι οι άστεγοι, τα αμαία, τα δέσποτα ζώα. Θεωρώ ότι η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να περάσει σε πρώτο πλάνο. Και ένα κομμάτι. Όλα αυτά δεν μπορούν να τα πετύχουν, θα τα διεκδικήσουμε, γιατί είναι και κομμάτια που αφορούν την κεντρική εξουσία. Αλλά τη μάχη για τη διεκδίκηση θα τη δώσουμε. Δεν θέλω να είμαι ένας περιφερειάρχης που απλώς θα κάνει μια διαχείριση ενός έργου. Θέλω να είμαι ένας περιφερειάρχης ο οποίος θα διεκδικεί, θα μάχεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολιτική θέση, ένας πολιτικός θεσμός και πρέπει να μην βρίσκεται μόνο στην αδράνεια και στη διαχείριση των χρημάτων, αλλά να έχει ένα όραμα για τη βελτίωση καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Πρόσφατα κάνατε λόγο για ανατροπή με στοιχεία άμεσης δημοκρατίας. Βεβαίως. Τι εννοούσατε πρακτικά? Εννοώ ότι από τη στιγμή που θα ανέβει κάποιος περιφερειάρχης αρχίζουν οι αντιγνωμίες καθενός, δηλαδή «Α, εσύ είσαι καλός, α, δεν τα κάνεις καλά», «Α, υπάρχουν προβλήματα, άλλα μας έχεις υποσχεθεί, άλλα κάνεις, γιατί δεν κάνεις αυτό». Και υπάρχει μια μεμσημυρία στον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης της περιφέρειας. Επειδή λοιπόν το σύνθετο φαινόμενο είναι ότι πάντα κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για τον πολίτη χωρίς να ρωτιέται ο πολίτης, η σκέψη μου η βασική και η οποία είναι και ασφαλιστική δικλίδα για την καθαρή, διαφανή διοίκηση της περιφέρειας είναι κάθε 6 μήνες να υπάρχει ένα 8ήμερο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Λέω 8ήμερο γιατί είναι 8 οι αντιπεριφέρειες και κάθε μέρα από μία σε μία αντιπεριφέρεια με μία έδρα θα γίνεται μία λαϊκή γενική συνέλευση όπου θα μαζεύονται και ο κόσμος και οι βουλευτές της κεντρικής εξουσίας και η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια και οι δημοσιογράφοι και όπου θα γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η περιφέρεια σε σχέση με την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια εκεί που είναι τα προβλήματα, με τις νομικές ρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται και θα καλούνται οι βουλευτές της περιφέρειας να παίρνουν θέση για αυτό το θέμα και επειδή είναι εκπρόσωποι του λαού να δεσμεύονται εντός χρονικού διαστήματος, να φέρουν τροπολογίες ή να πιέζουν την κυβέρνηση προς επίλυση προβλημάτων. Να υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις σε όλα τα θέματα διαφάνειας, για να μην μένουν εντυπώσεις, και να εξηγούμε γιατί προχωρούμε ένα έργο, γιατί κάποιο έργο μένει πίσω, τι σκοπεύουμε να κάνουμε και ποιος είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και λειτουργίας όλου αυτού του συστήματος. Γιατί πιστεύουμε ότι ένας ενημερωμένος πολίτης είναι σωστός πολίτης. Για να μπορεί να κάνει την κριτική του, να είναι ενημερωμένος και τις επόμενες φορές, τις επόμενες εκλογές, να ξέρει αν θα καταψηφίσει ή θα πλειοψηφίσει το όλο σύστημα. Δεν λέω το Χαϊκάλη, το όλο σύστημα όμως.
τα μεγάλα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή τους οι περιφέρειες, πώς θα τα διαχειριστείτε? Όταν λέμε μεγάλα κονδύλια, να ξέρετε. Η μερίδα για την παρουσίαση του ιστοτόπου της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιεί διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στο ξενοδοχείο Intercontinental. Περισσότερες πληροφορίες όμως για το συγκεκριμένο θέμα θα μας δέσει ο Πέτρος Σιδερέας που βρίσκεται εκεί. Πέτρο. Καλημέρα, Όλγα, καλημέρα. Κυρία Σιδηρέα, από το ξενοδοχείο Intercontinental, όπου πραγματοποιείται η μερίδα που διοργανώνει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με σκοπό την ενημέρωση γονέων και παιδιών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Για τις 10 ήταν προγραμματισμένη η ώρα έναρξης της ημερίδας. Καθυστέρησε λιγάκι να ξεκινήσει εν αναμονή και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Δένδια, ο οποίος έφτασε καθυστερημένα στο ξενοδοχείο. Ακόμα δεν έχει προσέλθει στην αίθουσα που διεξάγεται η ημερίδα. Η αίθουσα, άλλο, πρέπει να σου πω ότι είναι κατάμεστη από γονείς και παιδιά, οι οποίοι έχουν στέψει να ενημερωθούν για την ασφαλέστερη, το δυνατόν, για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αυτό αφορά και όλο το υλικό το οποίο έχει διανεμηθεί στους παρευρισκόμενους, αλλά και τα βίντεο και οι δράσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της αίθουσας. Να σου πω ότι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος παρουσίασε σήμερα και την καινούργια πλατφόρμα την οποία δημιούργησε, το cyberkid.gr, μια ψηφιακή αλάνα όπως την χαρακτηρίζει, την οποία μπορούν να επισκέπτονται παιδιά και γονείς, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το πώς μπορούν να αποφεύγουν τις διαδικτυακές παγίδες. Ωραία, Πέτρο, να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο και ερχόμαστε σε λίγο πάλι σε σένα. Wrong.
Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρο, λόγος σε σένα. Ναι, Όλγα, πριν ένα περίπου λεπτό εισήλθε στην αίθουσα και ο Νίκος Δένδιας με την αστυνομική αλλά και τη στρατιωτική δουλειά της σημερινή περίσταση παρουσία. Απίθυνε μια καλημέρα στα παιδιά και πήρε τη θέση του μπροστά στην προσδινή σειρά των θέσεων προκειμένου να παρακολουθήσει το υπόλοιπο του σημερινού σεμιναρίου εδώ της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Παρακολουθήσαμε νωρίτερα ένα βίντεο το οποίο έδειχνε παιδιά εθισμένα στη χρήση του ίντερνετ, τα οποία κατέληγαν στο τέλος σε ένα Ινστιτούτο, να το χαρακτηρίσω, το οποίο περισσότερο κεντροκράτησης έχω την εντύπωση ότι θύμισε, υποθέτω σε μια προσπάθεια να ταρακονηθούν τα παιδιά σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της υπερβολικής χρήσης του ίντερνετ. Εντύπωση νομίζω κάνουν και τα λόγκο της ημερίδας με μικρά παιδάκια ντυμένα αστυνομικούς να εμφανίζουν τα σήματά τους διαδικτυακά. Μια αισθητική νομίζω που είναι τουλάχιστον συζητήσιμη. Δεν ξέρω τι νοσηδέα ήταν, αλλά έχει νομίζω προκαλέσει απορίες αρκετούς από εμάς που βρισκόμαστε εδώ. Ας περάσουμε, εάν θέλεις, να παρακολουθήσουμε και τη συνέχεια. Ίσως να έχουμε και κάποιες κουβέντες από τον ίδιο τον Νίκο Δένδια, δεδομένου ότι μόλις αφήθηκε. Ξεκίνησε η ομιλία, Πέτρο. Βλέπουμε κάτι στα πλάνα. Και προστασία του πολίτη, κύριος Νίκος Δένδιας, να απευθύνει χαιρετισμό. Καταρχήν καλημέρες και από μικροφόνου στα παιδιά και αν μου επιτρέπουν και οι κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικοί, τις καλημέρες μου και τις θερμές ευχαριστίες και για την παρουσία τους εδώ, αλλά και για τη μεγάλη βοήθεια και για την εκδήλωση και για τη συνολικά για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Όταν ήμουν στην ηλικία των παιδιών, βαριόμουν πάρα πολύ τους χαιρετισμούς. Γι' αυτό φαντάζομαι, παιδιά, ότι και εσείς τους βαριέστε, γι' αυτό θα πω ελάχιστα πράγματα. Όλο αυτό, όλη αυτή η σύλληψη έχει να κάνει με ό,τι ζήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι στα παιδικά μας χρόνια. Τι είναι αυτό? Παίζαμε σε μια αλάνα κοντά στο σπίτι μας. Σε αυτή την αλάνα κοντά στο σπίτι μας που παίζαμε, οι γονείς μας και οι δάσκαλοί μας ξέρανε πολύ καλά πού είμαστε και με ποιους παίζουμε.
υπήρχε ένα αίσθημα ασφάλειας. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ήξερε με ποιο παιδάκι έπαιζα, τι είναι οι γονείς του, τι κάνουν, τι ράβουν. Αυτό στο διαδίκτυο δεν είναι δυνατό. Το διαδίκτυο είναι ένας νέος, τεράστιος χώρος, με ασύλληπτες ευκαιρίες για σας. Είσαστε πάρα πολύ τυχεροί που μεγαλώνετε σε μια περίοδο που όλα αυτά είναι δυνατά και εφικτά. Σε άλλες περιόδους αυτό θα ήταν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αλλά, το είδαμε, ας πούμε, προχθές, σε αυτό το τραγικό σύμπτωμα. Ναι, Πέτρο, ο λόγος σε σένα, γιατί δεν βλέπουμε καλά πλάνα. Ναι, συνεχίζει η ομιλία του κυρίου Δέντια. Δεν ξέρω τι μπορέσατε να πείτε από αυτήν, ξεκινώντας, αν έπαιρνε ότι δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος, γονεϊκός έλεγχος, στο διαδίκτυο, αναπόλυσε τις παιδικές του, την παιδική του ηλικία, όταν εγώ, όπως είπε, έπαιζα σε μια λάνα δίπλα στο σπίτι μου και γονείς μου, ήξερα ακριβώς με ποιον ήμουν. Τι παιχνίδια παίζαμε, ποιοι ήταν οι γονείς τους και τι ακριβώς έκαναν κτλ. Και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να μιλάει, ειδήσει όπως σχέθηκε στα παιδιά, ότι η ομιλία του και ο χαιρετισμός θα είναι σύντομη, καθώς όπως είπε και εγώ, όταν βρισκόμουν στην δική σας ηλικία, βαριόμουν φοβερά τις ομιλίες. Ακούστηκε εκείνη την ώρα, ακούστηκαν μερικές κραυγές ενθουσιασμού από κάτω. Προφανώς κανείς εδώ από την Τσιρίκα δεν είναι ενθουσιασμένος να ακούει τον κύριο Δέντια να ομιλεί. Υποθέτω ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρώσει τον χαιρετισμό του και θα συνεχίσει την εκδήλωση. Ωραία. Ξέρουμε ποιοι θα συνεχίσουν με ομιλίες? Όχι, δεν μας έχει δοθεί πρόγραμμα για την δράση ακριβώς με τη χρονική σειρά που θα γίνουν. Επομένως, απλά περιμένουμε και βλέπουμε. Μέχρι να έχουμε εικόνα, θα έχουμε ήχο από σένα. Γιατί πράγματι είστε σε μια ηλικία
που δεν έχετε ακόμα συγκροτήσει τον αξιακό σας κώδικα, που δεν έχετε, αν θέλετε, συγκροτήσει, δεν έχετε αναπτύξει ένα ανοσοποιητικό σύστημα για να μπορέσει να μπορούτε με άνεση να ξεσκαρτάρετε αυτό το οποίο είναι ανήθικο, το οποίο είναι κακό. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η παρουσίαση σήμερα της ψηφιακής αβάνας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πρέπει εμείς ως πολιτεία να διασφαλίσουμε τον χώρο της πληροφορίας, τον χώρο μέσα στον οποίο κινείστε κάθε μέρα. Και όλοι ξέρουμε ότι δυστυχώς και ευτυχώς όλα τα παιδιά μας είναι με ένα κινητό το οποίο έχει ίντερνετ, είναι μπροστά σε έναν σε ένα κομπιούτερ παίζοντας με τον σερφάροντας μέσα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε αυτά τα οποία, αυτά τα οποία έρχεστε σε επαφή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει συνολικά να θωρακίσουμε τον χώρο του σχολείου. Γιατί όχι μόνο στον κυβερνοχώρο, αλλά και μέσα στο σχολείο, βλέπουμε να εκτιλήσονται πράγματα τα οποία βία πάσης μορφής, βία που εκτιλήσεται και εξελίσσεται και εκδιπλώνεται και στο διαδίκτυο, αλλά και στο σχολείο, με διάφορες μορφές, μέσα από μια κουλτούρα η οποία δεν έχει ανοχή και ανεκτικότητα στο διαφορετικό, μέσα ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας διαπαιδαγωγήσουμε με βάση των αρχών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της ελευθερίας, του σεβασμού της ανεκτικότητας. Και δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο, πρέπει παντού να υπάρχει ο σεβασμός, παντού να υπάρχει ο σεβασμός στον νόμο, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και εμείς, και πέρα από την σημαντική σήμερα πρωτοβουλία και με άλλες δράσεις, ερχόμαστε να ενισχύσουμε αυτά τα στοιχεία, να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαναβάλαμε το μάθημα της αγωγής του πολίτη, πολιτικής παιδείας. Καταλαβαίνουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, να καταλαβαίνουμε τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Και αυτό πρέπει να αρχίσει από την παιδική, από την εφηβική ηλικία. Και βέβαια, το οποίο, κάτι το οποίο είναι συμφιές με την προσπάθεια σήμερα του Υπουργείου, Δημόσιας Τάξης, είναι ότι δημιουργήσαμε ένα παρατηρητήριο ανθρώπινων δικαιωμάτων για να μπορέσουμε να καταγράψουμε τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στο διαδίκτυο και μέσα στα σχολεία μας. Να καταγράψουμε όλα τα περιστατικά τα οποία μολύνουν, αν θέλετε, αυτήν την πολύ ευαίσθητη ηλικία. Και βλέπουμε και καταγράφουμε όλα τα συμβάντα, όλες τις πληροφορίες για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί μας να προχωρήσουν σε μια αποτελεσματική διαχείριση αυτών των περιστατικών. Βλέπουμε μέσα από το παρατηρητήριο τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, βλέπουμε τι συμβαίνει στα σχολιά μας με την ενδοσχολική βία, βλέπουμε τι συμβαίνει με την ενδοσχολική βία, με τον εκφοβισμό που παρατηρούμε πολλές φορές στους μαθητές, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι θέλουμε να κάνουμε, να τα προλάβουμε όλα. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου εσείς θα αποσιωθείτε στα μαθήματά σας, όπου εσείς θα λύνετε, θα μάθετε να λύνετε τα προβλήματά σας με τον διάλογο. Δεν μπορεί να λύνονται τα προβλήματα ανάμεσα στους ανθρώπους με άλλη μορφή. Εάν το μάθουμε αυτό, εάν αναπτύξουμε μια κουλτούρα ανεκτικότητας, αύριο εσείς οι σημερινοί μαθητές, αυριανοί πολίτες, αυριανοί υπουργοί, θα μπορέσετε μέσα από το διάλογο να ξεριζώσετε αυτή τη μάστιγα της οικουμένης που λέγεται πόλεμος. Μόνο μέσα από το διάλογο. Επανερχόμαστε λοιπόν στο ίδιο σημείο που λέει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές, ένα περιβάλλον σεβασμού στην διαφορετικότητα, σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα στα σχολιά, μέσα στο διαδίκτυο στο οποίο σερφάρεται κάθε μέρα, για να μπορέσετε έτσι να αναπτύξετε μια εκπαιδευτική, να αναπτυχθεί μια εκπαιδευτική διαδικασία που θα σας δώσει όλα τα εφόδια που συνιστούν την πεμπτουσία για τους δημοκρατικούς πολίτες του αύριο. Να μπορέσετε να μάθετε τι είναι σωστό, τι είναι λάθος.
να μπορέσετε να αναπτύξετε έναν χαρακτήρα ο οποίος θα έχει όλα τα εφόδια προκειμένου να αυτοπροστατευτείτε στο στίβο της ζωής. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί έρχεται να διασφαλίσει καταρχήν ότι εσείς κινείστε σε έναν χώρο ο οποίος είναι τόσο άγνωστος, τόσο πεπαιδιώδης, με έναν ασφαλή τρόπο. Και γι' αυτόν τον λόγο θέλω να συγχαρώ θερμά το Υπουργείο και τον Υπουργό για αυτή τη σημερινή πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ταξίαρχος κ. Μανώλης Παγιαννάκης, να παρουσιάσει τη ψηφιακή αλάνη. Κύριε Υπουργέ της Δημόσιας Τάξης, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριες, κύριε αντιστράτηγοι, παιδιά μου και συνολικοί καθηγητές, ένα θα ξέρετε, ότι η ελληνική αστυνομία είναι κοντά σας. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως δεν πρόκειται να σας καταλήψει. Και γι' αυτό το λόγο εμείς σήμερα, μετά από πολλή αγώνα, παρουσιάζουμε την ψηφιακή αλάνα. Η ψηφιακή αλάνα έχει ένα μικρό ιστορικό που εγώ θα το πω. Ο κ. Υπουργός δεν το είπε. Όταν ο Υπουργός μας στις ομιλίες που έρχεται και είναι κοντά μας, και τον ευχαριστώ για τις πράξεις αυτές, γιατί μας δίνει δύναμη, γιατί είμαστε άνθρωποι και εμείς και θέλουμε δύναμη και χρειαζόμαστε. Και έλεγε ότι όταν ήμουν παιδί έπαιζα στην αλάνα της γειτονιάς. Σκεφτήκαμε όλοι μαζί να κάνουμε την ψηφιακή αλάνα. Αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε σήμερα. Ευχαριστώ την εταιρεία που είναι, η οποία είναι η εταιρεία η οποία μας έδωσε την υλική υποδομή για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Και παράλληλα να την παρουσιάσουμε σήμερα. Σήμερα σε αυτό τον χώρο όπου πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι σας άξιζε. Θα ξέρετε κάτι, ότι σκεφτόμαστε από τώρα, σήμερα το χτίσαμε. Χτίσαμε την ψηφιακή αλάνα. Το επόμενό μας βήμα είναι πού πάμε σε 3-4 μήνες. Είναι να κάνουμε μία άλλη πλατφόρμα ή μία δίπλα στην άλλη, που θα έχει το ύφος που εφαγωνίζεστε, όπου μέσα από εκεί σχολεία θα διαγωνίζονται και θα κάνουμε τουρνουά να έτος. Κάθε σχολείο θα μαζεύει πόντους και στη συνέχεια, στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς, εφόσον το εγκρίνει ο Υπουργός Παιδείας που έχουμε σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, θα μπορέσουμε να κάνουμε παιχνίδι όμως κανονικό, χωρίς παιδόφιλους δίπλα μας. Και δεν μπορώ να ξεχάσω χθες το μεσημέρι την αγωνία ενός γονιού που μου ήρθε στο γραφείο, ο οποίος τι είπε. Ήταν η μητέρα και ο πατέρας. Κύριε Σφακιανάκη, το παιδί μου παίζει σε ένα ιστο τόπο που εκεί δίνουν κούκλες που κάνουν και άλλα πραγματάκια και το έχει προσεγγίσει ένας παιδόφιλος. 6 περιστατικά έχουμε καταγράψει που δίνουν κούκλες. Προσέξτε που έχουν φτάσει αθειόκοβοι. Να δίνεις κούκλες και να σου κάνουν προσέγγιση, πάμε από πλάνηση για να σε προσεγγίσουν. Μητέρα, 6 μητέρες βρήκαν τα παιδιά τους και σας το λέω με πόνο ψυχής, γιατί εμείς την κάθε περίπτωση την βλέπουμε, τη ζούμε και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο πόνος και αυτή τη στιγμή η ένταση μέσα μου. Η μητέρα είδε την κόρη της, την 9χρονη, στην τουαλέτα με τα εσόρουχα και το λάπτοπ που τη φωτογράφησε ο παιδόφιλος, ο οποίος της είχε παρουσιαστεί ως συνομήλικη Ελενίτσα ετών 9. Γι' αυτό το λόγο κάναμε την ψηφιακή αλάνα που σε λίγα λεπτά θα σας δείξω και θα σας παρουσιάσω. Άρα, θα ξέρετε κάτι, η ελληνική αστυνομία κάνει πολλά για σας. Πάρα πολλά κάθε μέρα. Όλοι οι αστυνομικοί είναι στους δρόμους για σας. Τρέχομαι για εσάς περιστατικά καθημερινά. Για να σας πω και ένα άλλο περιστατικό και θα αρχίσω, το οποίο έχει να κάνει με εσάς με μια 13χρονη που σώθηκε όταν της άρεσε να αυτοτραυματίζεται, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ομάδα Δίας πήγε στο σπίτι, ενημέρωσε παράλληλα τον αστυνοφόρο και φωνάζει ο αστυνομικός της ομάδας Δίας στο σπίτι 3 ξημερώματα. Χτυπάει τα κουδούνια, λέει, είναι έντρομοι γονείς. Πού είναι η κόρη σας, λέει η αστυνομική. Λέει, κοιμάται. Κοιτάξτε στο πνευματικό, κοιμάται η κόρη σας. Και σε λίγα δευτερόλεπτα ακούγονται καρδιές. Η κόρη ήταν αιμόφυρτη στο έδαφος, στο πάτωμα του υπνοδωματίου της. Άμεσα έγινε
η προσέγγιση, ήρθατε στο λεωφόρο, μεταφέρθηκε στην Ελλαδική και ένα σας λέω ότι για αυτή την αμεσότητα και την γρηγοράδα της ελληνικής αστυνομίας τιμηθήκαμε από το FBI. Είναι η τρίτη φορά που μας ήρθε από την Αμερική βραβείο για την αμεσότητα. Και όταν αυτά σας τα λέω, για να ξέρετε κάτι, είμαστε όλοι αστυνομικοί μαζί. Δεν είναι μόνο το αστυνομικό έγκλημα. Όλοι μαζί κάνουμε αγώνα για να είσαστε εσείς καλά. Προχωράμε στην πλατφόρμα μας. Η υπηρεσία μας με το νέο νόμο έγινε διεύθυνση πλέον και μιλάμε για την διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπου αυτή η υπηρεσία έχει έδρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 173. Που έχουμε, μπορείτε και εσείς αύριο να είσαστε μέσα σε αυτές τις ειδικότητες και σας τις λέω για να διαβάζετε και να διαγωνιστείτε, να έχετε και εσείς μια θέση. Γιατί το ηλεκτρονικό έγκλημα έχει αξιωματικούς εξειδικευμένους με πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Είναι διερεύνηση ψηφιακών μυστηρίων, μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, μηχανική τηλεπικοινωνιών και δικτύων και ηλεκτρολόγοι μηχανική και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μιλάμε για την επιστημονική αστυνομία και για την αστυνομία του μέλλοντος, η οποία είναι καθημερινά κοντά σας. Και προχωράμε στις αρμοδιότητες, είναι ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. Τα αποτελέσματά μας για 12 και 13 είναι 758 κατηγορούμενοι, 196 για παιδική πορνογραφία, 208 είναι οι συλλήψεις και 93 είναι για παιδική πορνογραφία. Και προχωράμε στις δράσεις της υπηρεσίας μας, ΕΤΑΚΙ, 89 ημερίδες σε πόλεις της χώρας μας, 3 συνέδρια, και στην Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς προήγησης κάνουμε κάθε χρόνο ένα συνέδριο το οποίο είναι, πιστεύω, από τα καλύτερα διεθνώς. Εδώ βλέπουμε εικόνες από το συνέδριό μας, όπου πάμε στις αφίσες μας. Εδώ πάλι είναι τα στιγμιότυπα και αυτό είναι το προφίλ μας που σας λέμε μην τσιπάς. Με απλά λόγια, δεν πρέπει να τσιπάτε στο διαδίκτυο όποιος σας κάνει κλικ ή ένα χαμογελάκι. Δεν πρέπει να κάνετε τον οποιοδήποτε μέσα στο διαδίκτυο. Είναι ό,τι χειρότερο να έχεις 2.000 φίλους και 3.000. Φίλους θα έχεις αυτούς που έχεις στην πραγματική σου ζωή, καλέ μου φίλε. Δεν κάνεις όποιον μιλάει μέσα ελληνικά το κάνεις φίλο. Γιατί αυτός μπορεί να σου πάρει τους κωδικούς σου και στη συνέχεια να σου κάνει μπούλινγκ. Πολλά τα περιστατικά. Άρα δεν τσιμπάμε. Προχωράμε. 89 ημερίδες σε 33 πόλεις, όπου οι πόλεις είναι αυτές που βλέπετε. Η ελληνική αστυνομία σταλώνει όλη την Ελλάδα, γιατί πρέπει να μάθετε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι φως, ό,τι καλύτερο, και η ελληνική αστυνομία κάνει την ενημέρωση. Γιατί όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρει το παιδάκι ότι τα υγρά χέρια σκοτώνουν με το ρεύμα, έτσι και για το διαδίκτυο θα πρέπει να μάθετε, αγαπημένοι μου φίλοι, ότι έχει κανόνες ασφαλούς προήγησης. Και για τους κανόνες αυτούς θα δείτε παρακάτω τι έχουμε κάνει. Και προχωράμε στις τηλεδιασκέψεις των μαθητών από την υπηρεσία μας. Αυτά είναι τα καλά του διαδικτύου. 98% θετικά του ίντερνετ, 2% μόνο τα αρνητικά. Αυτά θα τα ακούσουν κάποιοι που έχουν δαιμονοποιήσει το διαδίκτυο. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι λέμε στους γονείς σας να είσαστε στο διαδίκτυο ανεπόμενο υποθέσεις. Είναι αδιανόητο παιδάκι 8, 9, 10 ετών να μην ξέρει τι είναι το ίντερνετ. Και προχωράμε στις τηλεδιασκέψεις. Βλέπετε τα δημοτικά σχολεία, τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή εκατοντάδες σχολεία που θέλουν να συνδεθούν μαζί μας για να ακούσουν τους κανόνες ασφαλούς προήγησης στο διαδίκτυο. Γιατί τώρα θα δείτε τις ερωτήσεις που μας κάνουν εξάχρονα παιδιά. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι άμα θέλουμε να μιλήσουμε με έναν φίλο μας, στο αζάχο, στο Facebook, είμαστε άνθρωποι 13, αλλά το προφίλ του φίλου μας το έχει πάρει κάποιο ξέραγνωστο. Πόσοι άνθρωποι κάθε χρόνο πέφτουν θύματα συσταγωγικά εξαιτίας της κακής χρήσης του ίντερνετ.
Και κοιτάξαμε τον αναλυτικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ, ένα πενταψήφιο αριθμό που με χρέωνε 20 ευρώ το μήνα. Μπορούσα να είχα καταγγείλει κάποιον για κάτι που δεν θα πλήρωνα ή όχι. Έχουν υπάρξει αυτοκτονίες στην Ελλάδα λόγω του cyberbullying. Γεια σας, θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον εθισμό του ίντερνετ. Όταν κάνουμε βίντεο κλίση με κάποιον, παρακολουθούμαστε και από άλλου. Πώς μπορούμε να βρούμε την πραγματική ταυτότητα έστω στη διαδικτυακή δράση. Υπάρχουν κρούσματα αυτοκτονίας σε έναν τρόπο μέσω site κοινωνικής δικτύωσης. Ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούν οι κλειδιά που βρίσκονται στην ζωή του εκεί. Η αστυνομία ή κάποιος άλλος αρμόδιος φορέας. Υπάρχει περίπτωση να ζητήσεις ακρίβως στοιχείων ηλεκτρονικά. Αληθεύει αυτό που λένε, ότι μπορούν να μας χαλάσουν τον υπολογιστή του διάφορου συνέχους. Αυτές είναι οι ερωτήσεις των συμμαχητών σας 6, 7 και 8 ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι υλικό έχουμε και το ότι τα Ελληνόπουλα έχουν υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Γι' αυτό είμαστε κοντά τους και θα πρέπει κάποιοι να ξέρουν ότι το διαδίκτυο είναι επιστήμη. Ονομάζεται η επιστήμη του διαδικτύου, με την πληροφορική καμία σχέση. Γι' αυτό είναι εξαποριστό μάθημα και υπάρχει μεταπτυχιακό στη Βέρεια από τα καλύτερα στον κόσμο που λέγεται η επιστήμη του διαδικτύου. Και προχωράμε στα βίντεο κλιπ που έχουμε κάνει, τα οποία τι καλύπτουν το διαδίκτυο. Πώς πάει το διάβασμα? Δεν δώσω το ίντερνετ, θα κάνω τις πληροφορίες για την εργασία. Ωραία, μπράβο. Καλά, εγώ είμαι σήμα και εσείς κάπου μιλήσε. Ναι, ναι, ευχαριστούμε. Δυστυχώς αυτό το bullying τολμήσαμε, κάναμε το βίντεο κλιπ και θα ξέρετε κάτι, ότι μας αρέσει η αλήθεια να είναι ομοί. Δεν μας αρέσει να κάνουμε πράγματα που δεν ισχύουν. Έτσι λοιπόν τολμήσαμε και έκανε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και το Υπουργείο το βίντεο κλιπ για το bullying, που θέλω να σας πω κάτι, ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι κοντά στα σχολεία και έχουμε κατορθώσει με τη συνεργασία της υπηρεσίας της αστυνομίας με τους διευθυντές των σχολείων τα περιστατικά να μένουν στα σχολεία και όχι σε δικαστικές αίθουσες. Γιατί το αστείο είναι ό,τι χειρότερο να γίνει δικογραφία. Και πάμε στις δράσεις της υπηρεσίας μας. Η υπηρεσία μας που έχει αξιωματικούς έμπειρους και επιστήμονες, έχει κάνει ειδικά φυλάδια στα οποία είναι συμβουλές και πάνω απ' όλα είναι κοντά στον πολίτη, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και μέσα στο CyberKill. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε την παρουσίαση της ψηφιακής αλάνης. Το πρώτο παιχνίδι μας που θα το δείτε είναι το Ντίνο Κούκλες. Ντίνο Κούκλες που όλα τα κοριτσάκια μπαίνουν σε... Δεν θέλω να κάνω τώρα από την διαφήμιση. Ξέρετε που πάνε όλα τα κοριτσάκια και δίνουν κούκλες. Εκεί λοιπόν έχουμε εντοπίσει αυτούς που προσπαθούν να αποπλανήσουν τα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο κάναμε για τα κοριτσάκια το Ντίνο Κούκλες καλύτερο και ανταγωνιστικότερο από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Άρα, για ποιο λόγο να μην παίξει το κοριτσάκι σε εμάς μια απόλυτη ασφάλεια και χωρίς δίπλα τους παιδόφιλους. Προχωράμε στην τρίτη παρουσιακό παιχνίδι, το οποίο όταν αρχίσεις να παίζεις την τρίλη, θα δυστυχώς κολλάς. Πάμε στο επόμενο που έχει να κάνει με μπάσκετ. Πάμε στην τάμα. Παραδοσιακό παιχνίδι
το οποίο και αυτό εξίσου είναι ανταγωνιστικό, όπως είναι και το σκάκι. Το σκάκι, έξυπνο, επιτραπέζιο, το οποίο υπάρχει και αυτό. Πάμε στα πουβλάκια. Έξυπνο και με κανόνες οι οποίοι ανεβαίνουν σε δυσκολία και σε επίπεδο. Ποδαράκι αυτό είναι την μπάλα, με το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ο Γκρινιάρης στο παραδοσιακό παιχνίδι που έχουμε όλοι καταλήψει, γιατί έχουν έρθει τα άλλα, τα virtual. Πάμε αγγλικά, είναι ένα παιχνίδι που κάποιο παιδάκι που δεν γνωρίζει αγγλικά μπορεί μέσα από εκεί να μάθει λεξούλες και σιγά σιγά να μπει στον κόσμο των ξένων γλωσσών. Έχουμε παιχνίδι εξυπνάδα στο Μάντεψε, με φιγούρες και χαρακτηριστικά. Την κρεμάλα, την παραδοσιακή κρεμάλα που πέσαμε στα σχολεία όλοι μας. Το παιχνίδι με τα φρούτα για να μαθαίνουμε τα παιδιά. Βάζεις εικόνες σου, τις διαχωρίζει και στη συνέχεια κάνεις πάλι μόνος σου. Το αυτοκίνητο, το ζωγραφίζεις όπως θες εσύ. Το φιδάκι, το γνωστό, το παραδοσιακό που παλιά είχε μεγάλο σουξέ. Και τέλος, που για μένα είναι το καλύτερο απ' όλα και είναι μια έμπνευση της υπηρεσίας μας, είναι το παιχνίδι με το μικρό σέρφερ. Παίρνεις ένα χαρακτήρα, απαντάς σε ερωτήσεις, που για να απαντήσεις τις ερωτήσεις πρέπει να έχεις διαβάσει όλη τη διαδικασία, πώς κάνεις ασφαλώς την πλοήγηση στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να διαβάσεις για να απαντήσεις, όπου άμα απαντήσεις σε όλα σωστά, παίρνεις 330 πόντους και άμα πάρεις αυτούς τους πόντους, σου δίνομαι το πτυχίο του κυβερνογνώστη, του cyber expert. Αυτό το τυπώνεις, γράφεις αυτό που θες και στη συνέχεια έχεις ένα πρώτο εντός εισαγωγικών πτυχίο του κυβερνογνώστη, όπου παίρνεις και το μπράβο από την υπηρεσία μας και έχεις μάθει τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης, τους οποίους τους κάναμε παιχνίδι. Αργότερα, όπως σας είπα και πριν, αυτά τα παιχνίδια σε 3-4 μήνες θα τα αναβαθμίσουμε, θα κάνουμε άλλη πλατφόρμα παράλληλα με αυτήν, όπου θα διαγωνίζεστε σχολεία μεταξύ σας με την άδεια πάντα του Υπουργού Παιδείας. Τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα να έρθουν οι φίλοι μας να δούμε για λίγα λεπτά τα παιχνίδια πώς τρέχουν. Κάποιοι φίλοι μας τώρα που τους έχουμε βρει από την αρχή θα έρθουν να διαφωνηθούν στα παιχνίδια. Λίγα λεπτά. Θα δούμε παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος και η Κατερίνα. Στην τρίμιζα είναι ο Αλέξης, στο παιδάκι Περσεφόνη, στο ποδόσφαιρο ο Αλέξανδρος και στο τίνο κούκλες η Κατερίνα. Θα δούμε πώς θα δεις την κούκλη Κατερίνα τώρα. Αρχίζω. Τρίμιζα. Βλέπουμε εδώ το διαγωνισμό, προσπαθεί να κάνει τρίμιζα. Δυσκολεύεται λίγο, αλλά εδώ. Μπράβο. Βλέπουμε τώρα στο φιδάκι. Τώρα αρχίζουμε. Δίνω κούκλες και ποδόσφαιρο. Η Κατερίνα δίνει όμορφα την κούκλα. Βλέπω, έχει πολύ γούστο η Κατερίνα. Δίνει πολύ καλά την κούκλα. Και ο Αλέξανδρος με το ποδόσφαιρο καλά τα πάει. Thank you.
Συνέχεια θα έρθει η Άννα και στρατής. Μπράβο στα παιδιά και μπράβο στον Γιώργο που κέρδισε.